Γεια σας, Δωδώνη Lovers, και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιος από εσάς που να αγαπάει τη φέτα και το στραγγιστό γιαούρτι και να μην έχει έρθει στην παρέα μας. Κάντε subscribe και θέλω αυτή τη φορά να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχεται η ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα βίντεο, μία καινούργια συνταγάρα. Σήμερα, παιδιά, σας έχω ένα φαγητό τόσο comfort, τόσο νόστιμο, που πιστεύω θα το φτιάχνετε συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πήγαμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τηγάνι μου. Θα βάλω λίγο λαδάκι, ελαιόλαδο φυσικά, και μέχρι να ζεσταθεί θα σας πω τη συνταγή. Η συνταγή μας λέγεται αυγά σαξούκα. Τι είναι το σαξούκα? Είναι μια ανατολίτικη συνταγή όπου σε μια πλούσια αρωματική σάλτσα ντομάτας βράζουμε αυγά ποσέ. Ή αν όχι ποσέ, τα βράζουμε και να είναι σφιχτά. Εμείς όμως θα τις κάνουμε μια τρομερή αναβάθμιση, γιατί θα βάλουμε μέσα ψητό χαλούμι δοδόνι. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το τηγάνι μου σοτάροντας κρεμμύδια και πιπεριές. Θάλατο πιπερώσω. Ωραία. Και αυτή τη φορά θα τα σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά για αρκετή ώρα, θέλουμε 10 λεπτά, 15 λεπτά, για να μαλακώσουν και να γίνουν πολύ καραμελωμένα. Κρεμμύδια και πιπεριές πανέτοιμα, μαγειρεμένα, μοσχοβολάνε, τσεκ. Πάμε τώρα να αρωματίσουμε το φαγητό μας. Επειδή είπαμε ότι είναι ένα φαγητό που έρχεται από την Ανατολή, έχει αρκετά μπαχαρικά μέσα. Εδώ έχω κύμινο, καπνιστή πάπρικα και πιπέρι καγιέν. Εδώ μπορείτε να παίξετε όμως με ό,τι θέλετε. Αν δεν σας αρέσει να είναι λίγο πικάντικο το φαγητό, αγνοήστε το πιπέρι καγιέν και βάλτε μια γλυκιά πάπρικα. Θα τα ρίξω μέσα στο φαγητό. Θα ρίξω και το σκορδάκι μου. Και θα ρίξω και το ματοπελτέ. Τα ρίχνω όλα αυτά σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω να σοταριστούν καλά και να βγάλουν τα αρώματά τους. Τέλεια! Τα σοτάρω εδώ ένα λεπτό, έτσι γρήγορα, για να δείτε όλες τις ποσότητες της συνταγής πολύ αναλυτικά των υλικών, αλλά και την εκτέλεση βήμα-βήμα. Ακριβώς από κάτω από το βίντεο, στην περιγραφή υπάρχουν τα πάντα. Εδώ έχουν όλα σοταριστεί. Και πάμε τώρα να ρίξουμε τριμμένες ντομάτες. Λίγο νεράκι. Ανακατεύω. Τέλεια. Και τώρα θα χαμηλώσω τη φωτιά μου. Αν η φωτιά σας πάει μέχρι 9, θα μου την πάτε γύρω στο 4. Και θα αφήσω τη σαλτσούλα μου να δέσει, λίγο να χάσει τα υγρά της και επανέρχομαι για τα υπόλοιπα υλικά της συνταγής. Η σαλτσούλα μου έχει βράσει, έχει δέσει, έχει μελώσει. Την έχω εδώ στη χαμηλή φωτιά και τώρα θα βάλω φρέσκο αρωματικό. Εδώ η κλασική παραδοσιακή συνταγή των σαξούκα λέει κόλιανδρο. Ξέρω όμως ότι πολλοί δεν αγαπάτε τον κόλιανδρο, οπότε μπορείτε να βάλετε και μαϊντανό. Όσοι τον αγαπάτε, τον κρατάτε. Όσοι θέλετε να δώσετε ένα ελληνικό touch, μπορείτε να βάλετε και βασιλικό. Είμαστε ok και με αυτό. Ξυλοκόβω. Ρίχνω μέσα στη σάλτσα μου το μυρωδικό. Και τώρα πάμε να κάνουμε τα αυγά. Πώς θα γίνει αυτό? Για να μην αγχώνομαι ότι το φαγητό μαγειρεύεται και εγώ πρέπει να τρέξω να σπάσω τα αυγά, θα το κλείσω. Το κλείνω τελείως. Και θα πάρω αυτό το μπολάκι, θα σπάω εδώ μέσα πρώτα το αυγό. Και μετά θα κάνω στη σάλτσα μου μία μικρή λακκουβίτσα και θα ρίξω το αυγό μου μέσα. Αυτό το κάνω με τον μπολάκι, γιατί άμα πάω να σπάσω τα αυγά μου κατευθείαν μέσα στη σάλτσα, μπορεί να μου πέσει κανένα τσόφλι, να ταλαιπωρηθώ, να το βγάλω. Οπότε είμαι safe, κατευθείαν στο μπολάκι μου. Δεύτερο αυγουλάκι, δεύτερη λακκουβίτσα. Πάμε και το τρίτο. Μουσική
Και τελευταίο. Εγώ έχω βάλει 4 αυγά, αλλά στη συγκεκριμένη συνταγή, με τις συγκεκριμένες ποσότητες που σας γράφουμε από κάτω το βίντεο, μπορείτε εσείς να βάλετε και 6, άμα θέλετε. Πάμε και το τελευταίο μου, άλλη μια λακκουβίτσα. Το ρίχνω εκεί. Και τώρα, θα βάλω ένα καπάκι. Θα το βάλω στην άκρη σε χαμηλή φωτιά. Και θα φέρω μπροστά το σχαροτήγανο για να φτιάξουμε το χαλούμι μας. Το φαγητό μου σίγουρα μαγειρεύεται εδώ, έχει αρχίσει έτσι λίγο και σχηματίζεται το ασπράδι του αυγού που μαγειρεύεται. Το ξανακλίνω, θυμίζω ότι έχουμε χαμηλή φωτιά και τώρα πάω να φέρω το τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό υλικό της συνταγής μου. Χαλούμι δοδόνι, κυπριακή συνταγή, αυθεντική. Έχει και αυτή την έτσι λίγο λεπτεπίλεπτη επίγευση δυός μου που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό μπορείτε να το φάτε, όπως ξέρετε, το χαλούμι έτσι νοπό, φρέσκο, μπορείτε να το ψήσετε. Εμείς σήμερα θα το κάνουμε στο σχαροτήγανο. Θα κόψω χοντρές φέτες, να σας δείξω περίπου και πόσο, έτσι ένα δαχτυλάκι. Και βάζω το σχαροτήγανό μου σε μέτρια φωτιά, με λίγο ελαιόλαδο. Και περιμένουμε να ζεσταθεί πολύ καλά. Δεν θέλω να το βάλετε πριν ζεσταθεί, γιατί θα σας κολλήσει κάτω. Θέλω να ζεσταθεί πολύ καλά το τηγάνι, οκ. Okay. Ωραία, έχει κάψει καλά. Και τώρα θα ακουμπήσω απλά τις φετούλες στο τηγάνι. Δεν θέλουμε πολύ ψήσιμο το χαλούμι. Θέλουμε 1-2 λεπτά από κάθε μεριά, θα λέω εγώ, γιατί θέλουμε έτσι να μείνει ζουμερό και μαστιχωτό. Τέλεια! Έχει ψηθεί το χαλούμι μου. Το γυρίζω τώρα εδώ και 2 κομματάκια που θέλουν από την άλλη μεριά. Τέλος το χαλούμι. Για να δω και τα αυγά μου. Φαίνονται τέλεια. Θέλω να πω τώρα ένα μικρό μυστικό εδώ για τα αυγά. Εάν χρειαστεί για κάποιο λόγο να τα ανακατέψετε, δεν θα πάρετε την κουτάλα. Θα μου τα κάνετε λίγο έτσι, όπως κάνουμε, ας πούμε, τα μαγειρευτά ή έτσι τα φαγητά που θέλουμε να μην χαλάσει κάτι μέσα, να μην σπάσει. Οπότε εγώ θα τα ανακατέψω λίγο έτσι για να μην σπάσουν τα αυγά μου. Θα κλείσω τη φωτιά. Θα γυρίσω και αυτό, ωραία. Θα κλείσω τη φωτιά μου και πάμε για σερβίρισμα. Θα βάλω ένα αυγό. Μπόλικη σαλτσούλα. Και φυσικά, 2 φέτες ψητό χαλούμι. Τέλεια. Τώρα, εάν θέλετε, μπορείτε να βάλετε από πάνω λίγο ακόμα μυρωδικά. Μπορείτε να βάλετε 2 αυγά στο άτομο, ανάλογα και τι ώρα θα το φάτε. Αν το φάτε για πρωινό έτσι και θέλετε να είναι κάτι φανταστικό, βάλετε 2 αυγά στη μερίδα. Αν το φάτε για μεσημεριανό και έχετε δίπλα και σαλάτες και αυτά, κολλάμε στο ένα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Θα πάρω λίγο απ' όλα. Τέλεια, η τέλεια μπουκίτσα. Είναι πραγματικά αυτή η γεύση της Ανατολής, τα μπαχαρικά, το κυπριακό χαλούμι, τα αυγά, η σάλτσα ντομάτας είναι ένα υπέροχο πιάτο, είναι ένα comfort πιάτο. Είναι ένα πιάτο που θα φτιάξετε τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, αλλά και της καθημερινής. Είδατε, δεν είναι τίποτα. Φτιάχνουμε μια σαλτσούλα, πετάμε μέσα τα αυγά, ψήνουμε το χαλούμι μας και σε μισή ώρα τρώμε. Άμα θέλετε, φτιάξτε και τη συνταγή, ανεβάστε σε ένα story, κάντε mention τι δοδόνι για να το δούμε και να χαρούμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας εδώ από κάτω και μέχρι την επόμενη συνταγή μας. Φιλάκια!